Στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου, ο Πανιώνης αντιμετωπίζει την Ακαδημία Πατρών σε παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική στον δεύτερο υπόμυλο του πρώτου ομίλου της Β' Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών. Τον έκλεισαν ξανά εκεί οι παίκτες της Ακαδημίας. Νέο φάουλ από τα 9 μέτρα. Ο Λέκας τώρα από τη γωνία, φοβερή επέμβαση με τα πόδια από τον goalkeeper της Ακαδημίας Πάντρας του Χαραλαμπάκη. Μαζί μου δύο από τους παίχτες του Πανιωνίου Κίμκο, ο Άγγελος Λέκας και ο Ηλίας Μπλαχούρης. Άγγελε, να ξεκινήσουμε από σένα. Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε σήμερα, ιτήθηκε με 26-23 από την Ακαδημία Πάντρας. Εσύ πώς το είδες το παιχνίδι από μέσα? Ήταν δύσκολο παιχνίδι για μας. Ήταν πολύ κρίσιμο. Η Πάντρα έχει και αυτή στόχους την άνοδο όπως και εμείς. Κάναμε ένα πολύ κακό αμυντικό παιχνίδι και στην επίθεση χάσαμε πολλά σουτ μόνοι μας. Αποτέλεσμα η Πάντρα να εκμεταλλευτεί την αδυναμία μας και να πάρει το παιχνίδι δίκαια. Ηλία, εσύ ποια σημεία εντόπισες στο παιχνίδι που βοήθησαν την Πάντρα να φύγει νικήτρια? Πολλά λάθη, στην επίθεση ιδιαίτερα, και κάποιες άμυνες δεν μας βγήκαν όπως θέλαμε. Αυτό. Βέρας, Μαραμαθάς. Μαραμαθάς ξανά. Αργυρός. Η συνέχεια τώρα για τον Πανιώνιο τι έχει? Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, πρέπει να τα πάρουμε όλα. Αυτό. Άγγελε, πάντως βλέπουμε τον Πανιώνιο να μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια. Έχετε ήδη μία νίκη με την Λαμία και τα δύο εντός έδρας που χάσατε εδώ πέρα τα χάσατε, αλλά είχατε μπει δυνατά και ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο Πανιώνιος. Πώς το βλέπεις εσύ, τι πιστεύεις? Νομίζω το νεανικό της ηλικίας δεν βοηθάει αυτή την ομάδα. Πρέπει να χτίσουμε χαρακτήρα και αυτό γίνεται μόνο με νίκες, συνεχόμενες νίκες. Δεν έχουμε χαρακτήρα. Στο τέλος είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια. Παπαγιάννοπουλος θα σταματηθεί εκεί αντικανονικά. Πάρα πολύ κοντά λοιπόν στην τρίτη της νίκης σε στάθμα παιχνίδια η Ακαδημία Πατρών. Εδώ έκλεψε ο Πανίνος Κίμκο με παράβαση όμως, όπως λέει ο διαιτητής. Ένα ακόμη τέρμα από τον Παπαγιαννόπουλο, 23-26, και τα πάντα φυσικά έχουν κρυθεί. Ο Γκότσε εδώ προσπαθεί, έπεσαν τέσσερις παίχτες γύρω του, παίρνει το φάουλ. Να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Μιχελάκος εδώ προσπαθεί, θα πάρει το φάουλ, 9 μέτρα. Ο Γκότσε ψάχνει διάδρομο για το σουτ, θα σταματηθεί από τον Μάρκοβιτς. Υπάρχει αρκετή ένταση πάντως στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα με 26-23 από την Ακαδημία Πάτρας. Υπέστη έτσι την δεύτερη του ήττα σε τρία παιχνίδια σε αυτό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Ανδρών και συνεχίζει την πορεία του. Από το κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου, για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.